Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου διανύουμε αυτήν την εβδομάδα και έτσι οι λουόμενοι κατέβηκαν στην ακτή της Καλαμίτσας για να κάνουν ένα από τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες υψηλές, όμως η διάθεση ανεβασμένη. Ναι, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, η θάλασσα είναι πεντακάθαρη, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε βέβαια και το Σεπτέμβρη. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε Αύγουστος, τελειώσαμε και με τα μπάνια. Πάντως το καλοκαίρι οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Εννοείται, αλλά πιστεύω ότι και ο Σεπτέμβριος θα πάει έτσι, θα είναι καλοκαιρινές ημέρες, οπότε θα τις εκμεταλλευτούμε. Ο κόσμος έχει ακόμα την ανάγκη να κάνει λίγο μπάνιο, να το ρίξει λίγο έξω. Φυσικά. Εδώ ξεσπάει. Τα προβλήματα όταν έρχονται στη θάλασσα τα ξεχνάνε όλοι. Ήρθανε. Τι να κάνουμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Πώς σας φαίνεται η θάλασσα σήμερα? Σήμερα είναι εξαιρετικά. Λάμπει. Θα συνεχίσετε και το Σεπτέμβριο τα μπάνια σας? Σίγουρα. Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα. Άλλη δουλειά δεν κάνουμε. Συνέχεια μπάνιο και ξάπλα. Μια χαρά. Ο κορονοϊός δεν μας αφήνει να πάμε για φαγητό. Προσέχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Θα συνεχίσετε και το Σεπτέμβριο? Όχι, γιατί φεύγω και εγώ. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη και θα φύγουμε αύριο. Ήρθατε για διακοπές? Είμαι από εδώ εγώ. Α, είστε από Καβάλα. Ναι. Και έρχομαι εδώ συχνά. Οι μαθητές εκμεταλλεύονται τις ελάχιστες ημέρες που έμειναν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για να απολαύσουν ένα μπάνιο στην θάλασσα. Όμως είναι και προβληματισμένοι, καθώς θεωρούν ότι οι σχολικές μονάδες δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν στην ημερομηνία που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά ακόμα και αν αυτό συμβεί, τότε υποθέτουν πως τα σχολεία θα κλείσουν λίγο καιρό αργότερα. Καλή είναι, εντάξει. Εμείς όλο τον χρόνο, έτσι. Περιμένετε να ανοίξουν και τα σχολεία στο ενδιάμεσο? Αμπά, τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξουν και θα κλείσουν τώρα τα σχολεία πάλι από τον κορονοϊό, αλλά τέλος πάντων. Θα συνεχίσετε όμως να κάνετε μπάνιο? Ναι. Πάρα πολύ ωραία, η θάλασσα πολύ ωραία. Κρατάμε και αποστάσεις μεταξύ μας λόγω κορονοϊού. Πιστεύω ότι άμα πάει έτσι ο καιρός, θα πάμε εκεί το Σεπτέμβριο, γιατί εμείς είμαστε συνηθισμένοι μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου να κάνουμε μπάνιο. Πάρα πολύ ωραία είναι όμως. Μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, όμως η διάθεση ακόμα παραμένει καλή. Η διάθεση παραμένει καλή. Είναι πολύ ωραίες οι παραλίες εδώ. Έχει κόσμο, εντάξει, τα παιδιά. Αλλά καλό είναι να τα παιδάκια προπαντός, επειδή θα αρχίσουν και τα σχολεία, τέλος Αυγούστου να μην μετά αρχίζουν και έρχονται με κόσμο και να μαζευτούν λίγο. Το ξέρω είναι δύσκολο, λόγω ακόμη είναι καλοκαίρι, να μην έχουμε ας πούμε μεθαύριο λόγω κορονοϊού διάφορα κρούσματα με τα παιδιά. Γιατί θα ανοίξουν και τα σχολεία και να προσέχουν πρέπει.